Γεια σας φίλοι μου και χρόνια πολλά! Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για τη σειρά Ήλιος. Όπως είδατε και από τον τίτλο, θα σας πω τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια 76, 77 και 78. Πριν όμως σας πω, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μου, είναι δωρεάν, να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα, να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούργιο βίντεο. Επεισόδιο 76, 3 Ιανουαρίου του 2022. Η Αλίκη συλλαμβάνεται και οδηγείται στη φυλακή μετά την επίθεση που δέχτηκε, αλλά θα αποκτήσει και έναν σύμμαχο στον αγώνα της κατά του εργοστασίου. Η σύγκρουσή της με τη δικηγόρο της εταιρείας μεγαλώνει όλο και περισσότερο και η Αλίκη, προβληματισμένη, καταλαβαίνει το μέγεθος της δύναμης που έχουν οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου. Μία ανατροπή στην εξέλιξη της υγείας του Χάρη θα προκαλέσει έντονα συναισθήματα σε όλους. Ο Δημήτρης θα δημιουργήσει μία συμμαχία για να παγιδεύσει το Στέφανο. Όμως θα βρεθεί μπροστά σε ένα δίλημα. Τι λέτε τελικά να αποφασίσει ο Δημήτρης? Επεισόδιο 77, 4 Ιανουαρίου του 2022. Ο Δημήτρης συλλαμβάνει τον Στέφανο και όλοι ανακουφίζονται. Η Λίδα προβληματίζεται με τους ασθενείς που όλο και γίνονται περισσότεροι λόγω του μολυσμένου νερού και προσπαθεί να βρει λύση. Έτσι αποφασίζει να το ψάξει περισσότερο και καταλαβαίνει πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Θα προβληματιστεί ακόμα πιο πολύ όταν βρει στο αρχείο του νοσοκομείου παλαιότερες εισαγωγές ασθενών με ίδια συμπτώματα. Η Γαλανού επισκέπτεται την κόρη της Χρυσάνθης που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και έχουν μία τρομερή συζήτηση. Τι θα βγει άραγε από τη συζήτηση μεταξύ τους? Ο Στέφανος θα αρνηθεί να μιλήσει σε οποιονδήποτε εκτός από την Αθηνά. Ο κτηνοτρόφος Πετρίδης, μετά την κατάθεσή του στην εισαγγελία, έχει ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Η Αλίκη είναι σίγουρη ότι πίσω από αυτό κρύβονται οι άνθρωποι του εργοστασίου. Και η Αλίκη σοκάρεται. Επεισόδιο 78, 5 Ιανουαρίου 2022. Ο Στέφανος δέχεται να πει τα πάντα στην Αθηνά με τον όρο να πηγαίνει να τον βλέπει κάθε μέρα. Τι θα αποφασίσει εκείνη, θα δεχτεί άραγε? Ένας απελπισμένος κτηνοτρόφος απειλεί με όπλο τους ανθρώπους του εργοστασίου. Τα πράγματα θα εξελιχθούν άσχημα όταν η Αλίκη θα μπει μπροστά προσπαθώντας να τον σταματήσει. Θα καταφέρει να γλιτώσει η Αλίκη? Ο Νικήτας κάνει μία πρόταση για ένα παρακινδυνευμένο σχέδιο για να αποκαλυφθεί η απάτη. Ενώ το ατύχημα του Πετρίδη τρομάζει τους κτηνοτρόφους που διστάζουν να μιλήσουν. Η Γαλανού κρύβει ένα μεγάλο μυστικό που αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια κακή σχέση με την κόρη της. Η Αλεξάνδρα επισκέπτεται τον Στέφανο στη φυλακή αποφασισμένη για να πάρει την εκδίκησή της για το θάνατο του Φίλιππου. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν αναστατώνει τη ζωή της Ελένης. Όλα αλλάζουν μετά από ένα συμβάν που θα συνταράξει τις ζωές όλων. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like και φυσικά την εγγραφή σας. Μέχρι το επόμενο μου βίντεο, να είστε όλοι καλά! Γεια σας!